από τα πεζά νομού Ηρακλείου, Όφη και ΠΑΟΚ. Κριτικός είσαι? Ναι, ναι, ναι. Γιατί η κριτική είστε υποτακτική? Σε Πασόκ, σε Παναθηναϊκό, σε Βαρδινογιάννηδες. Μόνοι σας, δεν μπορείτε μόνοι σας. Κώστα, για άλλο θα μιλήσουμε. Αν θες άλλο πράγμα, εντάξει. Ναι. Θα μιλήσουμε γιατί αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι? Στο Δημαρχείο έρχεται 7 η ώρα. Ποιος? Ο Μπουτάρης. Ναι. Δυο, τρεις Σκοπιανοί. Και? Και το Ουράνιο Τόξο. Το Ουράνιο Τόξο τι είναι αυτό? Αυτή εδώ, τι είναι αυτό τώρα? Είναι φιλοσκοπιανή οργάνωση. Φιλοσκοπιανή οργάνωση. Το ξέρει, το ξέρει ο Γρηγόρης. Οπότε τι θα κάνω, δουλειά? 7 η ώρα, ναι, θα κάνω μια δουλειά. Συνάντηση. Για δουλειά. Κάτσε ρε φίλε, ένα λεπτό. Γιατί θα την κάνω τη συνάντηση για δουλειά? Για να δώσω το όνομα. Για να δώσουν το όνομα. Δηλαδή, άμα δεν έρθει το ουράνιο τόξο, δηλαδή, με τον Μπουτάρ δεν θα το δώσουν το όνομα. Άκου, ο παππούς μου σκοτώθηκε έξω από τον Άγρα. Εμένα πέθανε από καρκίνο του εντέρου, ο παππούς μου. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εγώ δεν... Ο άλλος έπαθε κεφαλικό. Τι με νοιάζει εμένα, πώς πέθανε ο παππούς μου, φίλε, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά τώρα, λέω τώρα, ναι. Σαν εκκλητικός, σαν Έλληνας. Ναι. Σε πιάσε ο πόνος εσένα από την Κρήτη, ναι. Είναι ντροπή να αφήσουν στο Δημαρχείο να γίνει μια τέτοια συνάντηση. Τι να κάνουν, απ' τους δίνουν, ναι. Όχι, όχι. Τι να κάνουν. Για χαρά, πρόκληση βίας κόβεσαι. Εγώ άλλα πρόστιμα δεν πληρώνω. Καλά να κάνει και να κάνει ό,τι θέλει με τους Σκοπιανούς. Για εμπορικούς λόγους ο κύριος, πώς το λένε, Μπουτάρης. Γιατί και εμείς που είμαστε απλοί πολίτες, για τα δικά μας συμφέροντα, χτίζουμε εταιρείες στα Σκόπια. Πάμε, φτιάχνουμε τα δόντια στα Σκόπια και παίζουμε καζίνο στα Σκόπια. Σαν τι σε πειράζει που θα έρθει ο τόξος, πώς το λένε. Τι είναι ο τόξος, ρε. Τι συμφέρον έχω από την Κρήτη εγώ για να την αγαπήσω, δηλαδή τι με έκανε? Ήρθανε. Είμαστε Έλληνες. Τι είμαστε? Έλληνες. Και. Θέλω να πάτε εκεί πέρα. Τους Πειραιώτες, τους Γουστάρες, τους Πειραιώτες. Τους Πειραιώτες. Τους Πατρινούς. Τους Πατρινούς, ναι. Τους Πειραιώτες του Ολυμπιακού έχω κάτι, αλλά. Και εγώ δεν γουστάρω τους κριτικούς, για να με βάλεις. Όμως θα σεβόμουν ένα γεροντότερο, φίλε. Γεροντότερο. Έτσι φαίνεται να τυπώνει ο άνθρωπος. Τρία χρόνια πιο μεγάλος είμαι εγώ. Έστω. Εντάξει, γιατί δηλαδή να το μιλήσει. Τι να μας πει μόνο κριτικός τώρα. Για να μην με κόψετε λίγο ένα μισό. Δεν θέλω να σε κόψω. Η κριτική, μαγιά-μαγιά και η προμήθεια από το Πασόκ από τη μια, προσκυνάγα τον Βαρδινογιάννη από την άλλη. Τώρα προσκυνάνε τον Σαββίδη. Προσκυνητές είναι τώρα. Προσκυνούν τους Αμερικάνους εκεί στις βάσεις εκεί. Άντε μπράβο τώρα. Άντε τώρα, κριτική τώρα. Λέγε. Είναι πολύ αγαπημένο φίλο. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά, με δεξιό θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.